Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διχωνίου, ο Άγιος Δημήτριος, πραγματοποίησε στην Ιερά Μονή Διχωνίου το πρωί της Πέμπτης σε μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων για τη συμπλήρωση των 111 ετών από την έναρξη του προεπαναστατικού κινήματος του Διονύσιου Φιλοσόφου. Ο Δήμαρχος Ζήτσας, κύριος Μιχάλης Πιάκος. Η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Ροδοβυζίου Διχωνίου, Χριστίνα Ζωβάρο. Ο πρώην πρίτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριος Γεώργιος Καψάλης. Ο πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Διχωνίου, Χρήστος Νούσης. Τον βλέπουμε στις μέρες μας να περπατάει στα περίοδα ξέφωτα της ιστορίας, σαν ιδέα, σαν θρύλος, σαν φως που καταβγάζει η ιστορία. Στο ένα χέρι του κρατάει σαν θάρρος το τοφέκι και στο άλλο την ορμή ενός χρονοκαταράκτη. Φλόγες πέταζαν τότε όταν ζούσε από τα μάτια του, φλόγες που κατέτρωγαν με αντιφαγία και λεμαργία τα σκοτάδια της σκλαβιάς των πολύπαθων ραγιάδων. Ήταν αγέροχος και ατόητος, με τρυφερά και ολόγυμα φεγγάρια και με ανιλιοχύτουνες μέρες. Τα καρδιοχτύπια του ενέπνεαν και εμψυχώνανε τους συμπολεμιστές. Πολεμούσανε την Κίνα, όχι τον χρόνο, αλλά τους εχθρούς. Και ο πόλεμος τότε γίνονταν για αυτούς ένα πανηγύρι που δεν είχε ερωτηματικά και διλήμματα. Ένα πανηγύρι χρέους και ευγνωμοσύνης τους για την πατρίδα. Ο Διονύσιος Φιλόσοφος είναι για όλους μας διαχρονικό σέμνομα, δόρημα της ιστορίας και αιώνια κάποιησή μας. Δεν είναι για μας μια πρωτότοκη σιωπή και μιας κι άλλης μουνιάς στα βάθη του αλωτινού χρόνου. Είμαστε στον τόπο της Ιεράς Μονής Διχουνίου, ο Άγιος Δημήτριος, εδώ που το 1611, από εδώ μάλλον που το 1611, ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος ξεκίνησε την Επανάσταση μέχρι που έφτασε στα Γιάννενα και για τρεις μέρες τα Γιάννενα ήταν απελευθερωμένα. Αλλά δεν συνεργάστηκαν οι Καστρινοί ώστε να καταπέσει το κίνημα του Διονύσιου Φιλοσόφου και αυτός για 5,5 ώρες να γδέρνεται ζωντανός. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διχωνίου θεωρεί χρέος του τα τελευταία χρόνια να εκδίδουμε τις ομιλίες των καθηγητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που βρίσκονται στο χώρο αυτό και τιμούν τον Διονύσιο Φιλόσοφο. Για το ιστορικό γεγονός ορόσημου για την περιοχή αναφέρθηκε ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδαμάντιος Παπαχρήστος. Ξεκίνησαν τα άκρως απαραίτητα έργα για την αποκατάσταση του μοναστηριού. Αν αντίδυνα, είναι πολλά ακόμα που πρέπει να γίνουν. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμείς δεν βασιζόμαστε μόνο στην καλοσύνη των ξένων. Βλέπετε, ανέκαθεν η νίκη είχε πολλούς πατεράδες. Ενώ η ήττα παρέμεινε πάντα ορφανή. Έτσι και εμείς στο Πολιτιστικό Σύλλογο Διχωνίου πήραμε πέρυσι μια σημαντική πρωτοβουλία, η οποία και συνεχίζεται. Παρά τα όποια προσκόμματα. Αποφασίσαμε λοιπόν να γράψουμε μόνοι μας την ιστορία μας.
Και επειδή τα γραπτά μένουν, εν αντιθέσει με τα λόγια που κρατούν, προχωρήσαμε στην έκδοση του πρώτου μας βιβλίου που υπογράφει ο πρώην πρίτερης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Γεώργιος Καψάλης, με τίτλο «Ο Διονύσιος Φιλόσοφος και το Προεκαταστικό Κίνημα του 1611». Κύριε εκπρόσωπο των Συλλόγων Αποφύτων Ιερουσαλήμ Βελάς, αγαπητοί προσκεκλημένοι, γιορτάζομαι και φέτος με τη συμπλήρωση 411 χρόνων την εξέλιξη που οργάνωσε ο Ιερομόναχος της Ιεράς Μονής του Αγίου Δημητρίου Διακονίου και Μητροπολίτης Λαρίσης Κρήτης Διονύσιος ο Φιλόσοφος για την απελευθέρωση της Επίρου από τον τουρκικό ζυγό με σκοπό να αποδώσουμε την οφειλόμενη εθνική τιμή και ευγνωμοσύνη σε όλους τους γενναίους αγωνιστές που πολέμησαν και θυσιάστηκαν για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της Επίρου την ελευθερία. Ευχαριστώ θερμά τον Πολιτιστικό Σύλλογο Διακονίου και ιδιαίτερα τον πρόεδρο κύριο Χρήστο Νούση για την τιμητική ανάθεση σε μένα της εκφώνησης του εορταστικού λόγου και να συγχαρώ όλους τους φορείς που διοργάνωσαν τις εορταστικές εκδηλώσεις. Η ομιλία μου βασίστηκε σε παλιές ιστορικές πηγές και σε έργα νεότερων ιστορικών ερευνητών όπως τον Απόστολο και Κωνσταντίνο Βακαλόπουλου, του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του Αθηναγόρα Μητροπολίτη Παραμυθίας και Πηλιατών και άλλων, και στο νεότερο βιβλίο του καθηγητή της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, κυρίου Δημητρίου Παπάζη, Διονύσιος, Μητροπολίτης Λαρίσης, φιλόσοφος εις φιλόσοφος, το οποίο βασισμένο στις νεότερες έρευνες στα σχετικά αρχεία ευρωπαϊκών χωρών φωτίζει πολλές άγνωστες πτυχές των αγώνων του Διονυσίου και συμβάλλει στην ιστορική δικαίωση του φλογερού ιεράρχη. Μάρπα σας πήγε και στην Παραμυθιά και πολλοί οπαδοί του Διονυσίου θανατώθηκαν ή εξισλαμίστηκαν βία. Κυρίες και κύριοι, ο Μητροπολίτης Λαρίσης Διονύσιος στα μαύρα χρόνια της κρατιάς, ο συγγέτης του υπόδημου ελληνισμού, οργάνωσε δύο επαναστάσεις για την απελευθέρωση της πατρίδας, θυσιάζοντας τελικά και τη ζωή του. Οι επαναστάσεις αυτές, παρά τις στρατηγικές συνέπειες που επέφεραν, δυνάμωσαν το πατριωτικό και χριστιανικό φρόνημα του υπόδημου ελληνικού λαού, που αντιστάθηκε και επέζησε στους φοβερούς βασανισμούς και στους βάρβαρους εξισλαμισμούς. Αν δεν έκαναν τέτοιες εξεγέρσεις, φλογεροί κυρίως ιεράρχες, όπως ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος, τότε η Ελλάδα θα ήταν σήμερα μόνο ανάμνηση του παρελθόντος και στην Ακρόπολη θα κοιμάτιζε ακόμη η τουρκική σημαία. Η θυσία με άγριο τρόπο για του Χριστού την πίστη και της Ελλάδος την ελευθερία ενέπνευσε, γιγάντωσε το αγωνιστικό πρόβλημα των Ελλήνων και οδήγησε τους κλέφτες και αρματολούς και όλους τους γενναίους αγωνιστές του 1821 στην Ανάσταση της Ελλάδας και τους αγωνιστές του Υπηρετικού Κομιτάτου και τους Βυζαντινούς στην απελευθέρωση της Ηπείρου το 1913. Ο Διονύσιος υπήρξε η μεγαλύτερη ελληνική φυσιογνωμία του 17ου αιώνα. Δίκαιο η Εκκλησία το κατέταξε στους νεομάρτυρες και η ιστορία στους εθνομάρτυρες, παρά τις άδικες κατηγορίες των φανατικών εχθρών του, οι οποίοι θέλησαν να μαδώσουν τη γενναιότητα και την προσφορά του με τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό σκυλόσοφος. Για τον υπηρετικό λαό είναι και Άγιος, αφού σφράγισε τους αγώνες του για την απελευθέρωση του γένους με το αίμα του, εκτελώντας τη ρίση του Ευαγγελίου, ο καλός τιμήν την ψυχήν αυτού κήτηση υπέρ των προβάτων. Αποτείνονται σήμερα στον ένθεο ιεράρχη και ακρεφνέστατο Έλληνα,
στον γενναίο μαχητή της ελληνικής ελευθερίας, στον πρώτο επαναστάτη του ελλαδικού χώρου, στον οραματιστή και φιλόπατρη ιεράρχη, στον ενάρετο και σοφό ιερομόναχο της Ιεράς Μονής του Αγίου Δημητρίου και Μητροπολίτη Λαρίσης Διονύσιο, την εθνική τιμή και ευγνωμοσύνη. Απολύτωνε επίσης την εθνική τιμή και ευγνωμοσύνη στους γενναίους αγωνιστές που θυσιάστηκαν στις δύο εξεγέρσεις, αγωνιζόμενοι για την ελευθερία, τη χριστιανική πίστη και την κοινωνική ειρήνη. Τιμή και ευγνωμοσύνη και στην Ιερά Μονή του Αγίου Δημητρίου, που υπήρξε στα μαύρα χρόνια της δουλείας, η κύβωτος της ορθοδοξίας και πρωταγόνα της ελευθερίας, ελπής και προστασία των χριστιανών, ισχύς και οχύρωμα των γενναίων αγωνιστών του 1611. Ο Διονύσιος ο φιλόσοφος μας δίδαξε ότι και οι αδύνατοι πρέπει να αντιστέκονται στους ισχυρούς όταν τους επιβάλλονται τα δεσμά της δουλείας, αφήνοντας τις επόμενες γενιές και ένα μήνυμα ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Παπαχρήστο. Τώρα μπορούμε να πάμε στο πολιτικό κέντρο του Λιχουνίου. Μετά μπορούμε να πάμε στο πολιτικό κέντρο του Λιχουνίου, όπου μας περιμένει παραδοσιακό γεύμα, τον κύριο Ευάγγελο Ωσιά. Θα ψάχνουμε με το Εθνικό Ινδύο. Αφιού την τρομερή σε βρίζω από την όση που με πια μετράει κι απ' εγώ καταψαλμένη τον Ελλήνο παρέα και σαν πρώτα αγριωμένη Στην εκδήλωση χαιρετισμό απευθύνθηκε ο Δήμαρχος Ζίτσας Μιχάλης Πλιάκος. Πέρασε μεγάλο χρονικό διάστημα και ανησυχία πολύ είχαμε σε αυτό την αλήθεια μέχρι να φτάσουμε σε αυτή εδώ τη στιγμή. Το νομίζω ότι τώρα φτάσαμε στην πηγή. Πρέπει να πιούμε και νερό. Ευγένεια, εγώ το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι γρήγορα να σώσουμε το μοναστήρι, να σώσουμε το καθολικό. Δεν πρέπει να σταματήσει η δουλειά καθόλου και όσο μας επιτρέπει ο καιρός, όλα να γίνουν πιο γρήγορα. Και τελειώνοντας ο Ευγένιος, να τελειώσει και εγώ το υπόλοιπο κομμάτι του δρόμου για να κάνουμε τουλάχιστον ένα αντάξιο βήμα για αυτόν εδώ τον ιερό τόπο που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ και πιστεύω ότι του χρόνου θα είμαστε εδώ με άλλες συνθήκες.